είμαστε εδώ για να βάψουν τη νίκη. Είπανε βέβαια θα καλοπιστούμε και οι δύο. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Είπανε ότι θα είναι κάποια παιδιά στην εκπομπή οι οποίοι κάνουν πολλές πλάκες. Να έχουμε το νου μας. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει... Ότι είναι τρελή. Ναι, ότι είναι τρελή, πολύ hyper. Ναι. Έχουν πολλή ενέργεια και ότι... Νομίζω προσπαθούσε να μας προειδοποιήσει για κάτι. Ναι, νομίζω προσπαθούσε να μας προειδοποιήσει ότι μάλλον θα θέλουν να μας κάνουν ρεζίλι live στη τηλεόραση. Αλλά εμείς δεν θα τους το επιτρέψουμε αυτό. Να μας κάνουν ρεζίλι. Ήρθαμε εδώ πέρα. Ήρθαμε εδώ πέρα. Και θα τους, πώς το λένε, θα τους φορέσουμε τα γυαλιά. Το καπέλο. Ναι, τους ακούω, τους ακούω. Μάλλον θα εμφανιστούμε σε κάποια φάση εμείς. Αυτό δεν ξέρω ότι είναι τόσο τέτοια εκπομπή. Ναι. Θα είναι λίγο αλλιώς. Ναι, θα είχαμε πια ένα καφεδάκι, ρε παιδί μου. Είχαμε μετά τη δουλειά και είμαστε λίγο και δύο από άστα να πάνε. Αλλά θα το καταφέρουμε, θα ξυπνήσουμε. Μετά το μακιγιάζ θα ρίξουμε λίγο νερό στο πρόσωπό μας να ξυπνήσουμε. Τέλος πάντων, θα τα καταφέρουμε, παιδιά, μην ανησυχείτε, δεν θα γίνουμε ρεζίλι. Και αν γίνουμε ρεζίλι, τουλάχιστον θα πάρουμε πολλά views. Αλλά δεν το καταλάβει κανείς ποιος. Έλα, δεν είναι και αυτό. Μην ανησυχείτε, λοιπόν. Στην τελική μπορούμε και να μην το προστάρουμε. Άμα γίνουμε ρεζίλι, δεν θα σας το δείξουμε. Και έκλεισε. Τέλος πάντων, ωραία. Λοιπόν, έχουμε σοβαρές δουλειές εδώ, οπότε σταματάω να τραβάω για να συνεχίσουμε τις δουλειές. Έχουμε τη βάση τώρα, τι θέλεις. Εσύ πάνε μου χάρισε με το φάει παιδί. Λοιπόν, ωραία. Κάνουμε τα βασικά εδώ. Τι ρούζ. Να δείξω. Α, το ρούζ εδώ, αυτό. Εκεί. Α, εκεί. Okay. Αυτό, παιδιά, λέγεται ρούζ, μόλις το έμαθα. Κοιτάξτε εδώ τώρα πώς το βάζουμε. Τελείωσε. Α, μπήκε εδώ. Τώρα μπαίνει κάτι άλλο, μάλλον. Αυτό είναι το ρούζ. Αυτό είναι το ρούζ, ναι. Όχι, το κάνει fade. Κατάλαβα, ναι, ναι. Έτσι να γίνει λίγο ομοιόμορφο. Εδώ έχουμε επαγγελματικές καταστάσεις, παιδιά. Είμαστε star, τώρα δεν θέλετε. Βέβαια, άμα το πούμε στην Βραζιλία ότι είμαστε star από την Παραγουάη, θα νομίζουν ότι κοροϊδεύουμε. Γιατί εκεί το λένε κοροϊδευτικά στη Βραζιλία. Αλλά εδώ προφανώς είναι κυριολεκτικό. Τέλος πάντων, να μην το ψάχνουμε και πολύ το πράγμα. Εδώ βλέπουμε ότι κάνουν ήδη παρόλη καλή δουλειά. Μπράβο, Νίκη, μιλάμε. Ναι, σούπερ δουλειά κάνουν εδώ. Η κοπέλα. Το κάνει κάθε μέρα η κοπέλα. Έλατε. Ξέρει τι κάνει. Ναι. Δεν είναι καμία χτεσινή. Έλατε. Όπα. Πάντως είμαστε ουσιαστικά ακριβώς πίσω από το στούντιο. Δηλαδή είδα κιόλας ότι αν περπατήσουμε λίγο μπορούμε να πάμε εκεί να μπούμε. Και τους ακούμε κιόλας τους ανθρώπους να φωνάζουν. Έχει την εκπομπή. Να, εδώ λέει on air. Και είναι από εκεί. Εκεί μέσα είναι το στούντιο δηλαδή. Εκεί θα μπούμε κι εμείς σε λίγο. Αυτά παιδιά. Το κόβουμε εδώ. Και ετοιμαζόμαστε κι εμείς. Έφτασε και η σειρά του Κωνσταντίνου. Τον παστώνουν. Κωνσταντίνη, πώς νιώθεις? Τους είπα ότι προτιμά το κόκκινο κραγιόν εγώ. Εγώ έχω πάρει το κόκκινο. Εσύ πρέπει να βάλεις το φούξ. Δεν καταλαβαίνει. Νομίζεις ότι βάζεις τους κανόνες. Πατήσαμε, παιδιά. Δεν τραβάνε οι άνθρωποι στην τηλεόραση. Δεν το απολαμβάνεις. Είναι και περιποίηση. Ναι. Τώρα σε έχω ταινίσει τα φρύδια. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Υπέροχα. Ήταν αχθένεις τα πολλά χρόνια. Και το μαλλί. Και αυτό φταίνει στα πάρα πολλά χρόνια επίσης. Εντάξει, νομίζω ότι θα το κάνουν πολύ λιγότερα από ό,τι έχουν κάνει σε μένα. Το φταίνουν με τα νύχια τουλάχιστον. Με τι ήθελες να το φταίνουν? Με λακ. Ωραία. Πώς βλέπετε την κατάσταση, παιδιά? Εντάξει. Θα το συνηθίζεις από εδώ και πέρα, κάθε μέρα. Ναι, φυσικά. Αυτό ήταν, τίποτα δεν ήταν. Perfecto, muchas gracias.